Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εμφανίστηκε αισιόδοξη για τις προοπτικές της οικονομίας της Ευρωζώνης κατά την τελευταία της ανακοίνωση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της τακτικής συνέντευξης τύπου, ο Μάριο Ντράγκη εξαπέλυσε πειρά κατά τον Ντόναλντ Τραμπ για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς στα προϊόντα χάλιβα, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες είναι επικίνδυνες. Υπάρχει μια συγκεκριμένη, θα έλεγα, ανησυχία για την κατάσταση που υπάρχει στις διεθνείς σχέσεις. Γιατί αν επιβάλλεις δασμούς σε αυτούς που θεωρούνται φίλοι ή συμμαχοί σου, τότε ποιοι είναι οι εχθροί σου? Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια και εκτίμησε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Λόγω της ημέρας, ο Ντράγκη ρωτήθηκε και για την ανισότητα που παρατηρείται στους μισθούς ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Σίγουρα πιστεύω ότι η ισορροπία μεταξύ των φύλων θα πρέπει να βελτιωθεί και αυτό θα πρέπει να συμβεί σε όλα τα επίπεδα. Κατά τα άλλα, έγινε το πρώτο βήμα προς μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική, καθώς αποφεύχθηκε οποιαδήποτε αναφορά για αύξηση του ορίου των αγορών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.